Νέο φρένο σε όλα τα σενάρια περί παρεμβάσεων στο καθεστώς πρόωρων συνταξιοδοτήσεων έβαλε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης σε συνέντευξή του στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, κανένας δεν πρόκειται να φυγεί ή να ευνηδιαστεί, καθώς δεν πρόκειται να γίνει καμία αλλαγή στα όρια ηλικίας που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Θέλω να ενημερώσω τον κόσμο να είναι απόλυτα ήσυχος, δεν πρόκειται να θιχθούν τα όρια ηλικίας. Ποια όρια, όλα τα όρια ηλικίας όπως υφίστανται σήμερα. Και δεύτερον, ένα λεπτό να καταλάβουμε αυτό. Δεν πρόκειται να θιχτούν τα όρια ηλικίας ή τη υφιστάμενη νομοθεσία. Μέχρι πότε δεν πρόκειται να θιχτούν. Όσον αφορά στα ευγενή ταμεία, ο Υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι οι εισφορές θα μειωθούν όπως προβλέπεται από το μνημόνιο, χωρίς μείωση συντάξεων. Ωστόσο, παράγοντες του ασφαλιστικού αμφισβητούν ότι αυτό είναι εφικτό. Ο Υπουργός Εργασίας παραδέχτηκε ότι η εξοικονόμηση 500 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του νομοσχεδίου που κατατίθεται την Τρίτη στη Βουλή είναι ένα δύσκολο έργο. Η μείωση του μη μισθολογικού κόστου θα γίνει. Και κρατήστε κάτι, αυτή έγινε από την 1η-1η του 2013 με το νόμο 3655 του 2008, νόμος Πετραλιά, εξορθολογίζεται σε βάθος οκταετίας μέχρι το 20. Και όμως έγινε και δεν μειώσαμε συντάξεις και δεν θα μειώσουμε τις συντάξεις των ευγενών ταμείων. Ούτε αυτό το ποσοστό, ούτε το 1-2% που λένε. Ούτε αυτό ότι το είναι ποσοστό, πολύ μικρό το 1-2%. Ο Υπουργός Εργασίας πάντως παραδέχτηκε ανοιχτά ότι έρχονται μειώσεις στα εφάπαξ του δημοσίου με πληροφορίες να κάνουν λόγο για προσπάθειες που καταβάλλονται, οι μειώσεις αυτές να μην ξεπεράσουν το 20-25%. Τόνισε ωστόσο ότι δεν αναμένονται μειώσεις στα εφάπαξ του ιδιωτικού τομέα. Τον Ιούνιο του 2014 θα γίνει και η πρώτη επαναξιολόγηση των επικουρικών συντάξεων. Από 1η-1η του 2014, με την εφαρμογή αυτού του μαθηματικού τύπου, εξορθολογίζεται το σύστημα και πράγματι εδώ θα υπάρχει μία απομείωση του εφάπαξ. Και προσπαθώ. Έχουμε ποσοστό. Όχι. Δεν είμαι έτοιμος να πω ποσοστό. Δηλαδή αυτό που ακούγεται από 15-20%. Δεν θα πω σε νούμερα και ποσοστά. Όχι, είναι κοντά στην πραγματικότητα, αυτό πείτε μας. Θα προσπαθήσουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο ήπια η προσαρμογή. Για ένα νομοθετικό πλαίσιο που έχει ξεπεραστεί από την ίδια την πραγματικότητα, έκανε λόγο ο Υπουργός Εργασίας, αναφερόμενο στο υφιστάμενο πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις, προαναγγέλλοντας τις αλλαγές που έρχονται. Ο κύριος Βρούτσης ξεκαθάρισε ότι πρέπει να θεωρείται βέβαιη η κατάργηση της έγκρισης που δίνει σήμερα ο Υπουργός Εργασίας για τις απολύσεις. Από το 1983 μέχρι σήμερα δεν υπήρξε Υπουργός Εργασίας που να υπογράψει ομαδικές απολύσεις. Σε μένα ήρθαν στα χέρια μου 4 περιπτώσεις και δεν υπέγραψε ομαδικές απολύσεις. Τι έγιναν με αυτές τις επιχειρήσεις, αναρωτήθηκε ποτέ κανένας. Σας ενημερώνω λοιπόν, πρώτη φορά δημόσια για να τα ακούσει ο κόσμος, ότι σε όλες τις δεκάδες αυτές επιχειρήσεις που ο Υπουργός Εργασίας δεν υπέγραψε την ομαδικότητα των απολύσεων, έκλεισαν όλες και δεν σώθηκε ούτε μία θέση εργασίας. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε? Να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας?